υπερασπιστήκαμε το αυτοδίκητο των Δήμων. Δεν δεχόμαστε κυβερνητικές παρεμβάσεις στο αυτοδίκητο σε καμία περίπτωση. Αυτοί που είχαν προσληφθεί το 2015 είχαν προσληφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 8 μηνών που έληξε η σύμβασή τους 5 Νοεμβρίου του 2015. Ο Δήμος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω των συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων μέσα στο 2015 και καταφέραμε να προσλάβουμε αρχές του 2016 πάλι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άλλα άτομα που και αυτά ήταν μακροχρόνια άνεργοι, που και αυτά έχουν δικαίωμα τα άτομα να δουλέψουν και να φέρουν μεροκάματο στις οικογένειές τους. Και πολλοί από αυτούς και οι προηγούμενοι πριν πιάσουν δουλειά, αλλά και αυτοί είχαν και 2 και 3 χρόνια να εργαστούν και να βάλουν εισόδημα στα σπίτια τους. Από εκεί πέρα, δεν μπορεί να παρεμβαίνει το κράτος το αυτοδίκητο και μάλιστα σε εργαζόμενους που πληρώνονται από τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων, δηλαδή από τα χρήματα που μαζεύει ο Δήμος από τους δημότες του, μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Μία πιθανότητα υπάρχει να μπορεί να ικανοποιήσει τέτοια αιτήματα, να κάνεις τεράστιες αυξήσεις, εδώ μιλάμε για χρήματα που θα απαιτούνται πάνω από 400.000 ευρώ μέσα στο 2016 και κάποια λίγα λιγότερα το 2015. Αυτά τα φαινόμενα είναι καταδικασμένα, δηλαδή οι παρεμβάσεις για να υπάρχουν τα προβλήματα που ζήσαμε κατά το παρελθόν, κάποιοι με κυβερνητικές αποφάσεις να διεκδικούν μονιμότητα, πίστευα ότι έχουν εκλείψει. Όμως δυστυχώς συνεχίζονται τα φαινόμενα αυτά που μας οδήγησαν στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ούτε με αυτούς τους εργαζόμενους που είχαν το 2015, ούτε με αυτούς που είναι σήμερα διορισμένοι. Πιστεύουμε ότι κάνουμε το δίκαιο και το ηθικό. Δηλαδή, ουσιαστικά δίνουμε εργασία σε αυτούς που είναι προγραμματισμένοι και με διάφανες διαδικασίες έχουν προσληφθεί στο Δήμο Κορινθίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η άλλη περίπτωση για να ικανοποιήσεις τον αναγκαστικό νόμο που πέρασε τέλος του Δεκεμβρίου του 2015 είναι να κάνουμε υπέρογες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όταν προέκυψε το πρόβλημα από το νόμο, εμείς είχαμε ήδη και εγκεκριμένο προϋπολογισμό.